Καλησπερούδια, καλώς ορίσατε πάλι στο κανάλι μου. Σήμερα είναι η επόμενη μέρα, δηλαδή η μέρα Δευτέρα. Χθες πήγαμε για μπάνιο όπως είδατε, ξεκινήσαμε από το πρωί, περάσαμε πολύ ωραία. Στην πορεία βέβαια, επειδή κάθαμε πάρα πολύ ώρα, ο μικρός κουράστηκε και άρχισε να κάνει τα δικά του και δεν τα πήγαμε τόσο καλά. Γυρίσαμε και απλώς κοιμηθήκαμε, δεν κάναμε τίποτα άλλο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν συνέχισα χθες. Τι να τραβήξω, τον ύπνο μας ή το τσακωμό. Απλώς συμπέρασμα είναι ότι, εντάξει, καλά ήταν το παιδάκι, μια χαρά ήταν, απλώς μετά ανίσταζε και τα λοιπά, ήμασταν μακριά με άλλη παρέα και τα λοιπά και μείναμε περισσότερο από όσο θα μπορούσε να αντέξει. Περάσαμε όμως πολύ ωραία. Και τώρα απλώς συμπέρασμα είναι ότι δεν ξαναπάμε για μπάνιο χωρίς τον Νίκο γιατί δεν μπορώ εγώ να ανταπεξέλθω πια. Να τον κάνω καλά, σωματικά δεν μπορώ. Και ψυχικά, αλλά κυρίως σωματικά, ξέρεις, να τον σηκώνω και αυτά δεν μπορώ. Όλα καλά. Έχω βρει ένα water park εδώ πολύ κοντά στο σπίτι, στην Αμουδάρα. Και σκέφτομαι να τον πάμε εκεί την επόμενη φορά με τον Νίκο. Θα του αρέσει καλύτερα, είναι και πιο καθαρά από άποψη ότι δεν έχει πέτρες και άμμους και τα λοιπά. Εντάξει, η πισίνα δεν μπορεί να είναι πιο καθαρή από τη θάλασσα, αλλά καταλαβαίνεις, πιο μαζεμένη κατάσταση και δεν έχει ξανακάνει μπάνιο ποτέ σε πισίνα, οπότε πιστεύω θα του αρέσει. Σήμερα τον έστειλα στη γιαγιά του Νίκου, γιατί ήταν από τη στιγμή που είχα φτάσει, ξέρεις, λίγο στο πικ μου. Οπότε σήμερα το είχα ανάγκη, έκανα πάρα πολλές δουλειές, έχω κάνει όλο το σπίτι, δεν έχω πλύνει τον μπαλκόνι, αλλά δεν πρόλαβα. Είχα 2,5 ώρες ένα επαγγελματικό ραντεβού τώρα το απόγευμα, έχω κοιμηθεί σήμερα μισή ώρα, έχω φάει δύο φέτες ψωμί με μαρμελάδα και ένα κρουασάν, αυτά ήταν όλα όσα έχω φάει, τώρα θα φάω τις υπόλοιπες δύο γιατί δεν πρόλαβα. Και μου έχει μείνει το υπνοδωμάτιό μου, το οποίο είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Θα σας το δείξω. Αφού φάω πρώτα το φαΐ μου. Πήγα πριν μια βόλτα στο γιόφυρο και πήρα μερικά φρούτα. Πολύ λίγα γιατί δεν μπορούσα να τα κουβαλάω. Για να έχουμε αύριο να φάμε, αφού σήμερα δεν φάγαμε. Δεν έφαγα εγώ δηλαδή της προκοπής. Πήρα το ψωμάκι αυτό το φρέσκο γιατί ήθελα επιγόντως ψωμί με μαρμελάδα και πήρα και κάτι, πήρα μία κοτόπουλο τηγανιά και ένα χοιρινό ρολό γιατί έχουμε βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια και είπα να κάνω ένα ρολό στο φούρνο αύριο και ανυπομονώ. Θέλω να το φάω, δεν θέλω να το μαγειρέψω. Μου λείπει ο μικρός, αλλά πρέπει να το απολαύσω. Τώρα θα τελειώσουμε το δωμάτιο. Είναι ήδη 9.30 ώρα το βράδυ. Σήμερα μου πήρε πολύ χρόνο. Γιατί έχω γίνει μία χελονίτσα. Να ξέρετε. Είχα και το ραντεβού μες στη μέση, αλλιώς θα είχα τελειώσει τώρα. Είχα και τα ψώνια μες στη μέση, αλλιώς θα είχα τελειώσει. Ήθελε ο Νίκος να πάει, αλλά δεν πρόλαβε γιατί ανάλαβε το μικρό το πρωί. Να τον πάει στη γιαγιά του κτλ. Όμως από αύριο θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, εύχομαι. Περιμένουμε και παρέα παιδάκια το απόγευμα. Δεν ξέρω αν θα έρθουν τελικά, δεν είχα επιβεβαίωση. Αλλά αν δεν έρθουν θα του πάω μια βόλτα ή σε κανένα παιδότυπο. Ψάχνω το κουράγιο να κάνω το δωμάτιο. Εν τω μεταξύ αυτόματα πάει η σκέψη μου να πάω τώρα στο δωμάτιο να δω πώς είναι ο μικρός. Αλλά ο μικρός δεν είναι εδώ. Έχουμε εδώ ρούχα, παιχνίδια, τσάντες, πράγματα πεταμένα. Πάνικ, πάνικ. Κάπως καλύτερα τώρα, κάπως πιο τακτοποιημένα, κάπως πιο καθαρά, μυρωδάτα. Επόμενη μέρα οργανωμένη. Αυτή ήταν η σημερινή. Λίγα πράγματα δεν κατάφερα.
για σήμερα και τα έβαλα για αύριο. Εδώ είναι καλλιτεχνίες του Γιάννη σε συνδυασμό με τη δική μου καλλιτεχνία. Στάζω αρκετά. Δεν ξέρω αν έχει φάει ο Νίκος τώρα στη δουλειά. Κάποιες μέρες τρώει, κάποιες δεν τρώει. Αν δεν έχει φάει θα πρέπει να σηκωθώ να του ετοιμάσω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι εύχομαι να έχει φάει. Και σήμερα είναι το Ιού Παντελέμωνα. Παντελέμωνα. Εμείς το Παντελέμωνα το λέμε στην Κάλυμνο. Και είναι πάρα πολύ μεγάλη γιορτή στην Κάλυμνο. Από τις μεγαλύτερες γιορτές. Οπότε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Εγώ έχει συγχωρεθεί ο παππούς μου από τη μεριά του πατέρα μου, τον αδερφό μου, τον θείο μου και τον ξάδερφό μου, τον Παντελή, τον πρώτο μου ξάδερφο. Και από σήμερα βγαίνουν και τα καλά τα σίκα. Από το Αγίου Παντελέμωνα λένε και μετά βγαίνουν τα καλά σίκα. Τι άλλο. Γίνεται που λέτε μεγάλη γιορτή και πανηγύρι και στείνονται πάγοι και πάει λέγοντας. Πιο πολύ για τα παιδάκια είναι οι πάγοι και τα λοιπά που έχουν ενδιαφέρον. Και ντύνονται όλες σαν πηγέ και πάνε στην εκκλησία. Εν τω μεταξύ έχει μια μεγάλη ανηφόρα. Πίστεψέ με, το να βάλεις τα κούνι σε αυτή την ανηφόρα είναι ό,τι χειρότερο. Αλλά και όμως αντέχουνε και τα βάζουν. Εγώ έχω να πάω χρόνια δυστυχώς. Μεγάλη χάρη του. Έχω πάει αλλά όχι στη γιορτή του. Που λες αντέχουνε και τα βάζουνε τις τακουνάρες και ανεβαίνουν τις ανηφόρες και πάνε να προσκυνήσουν. Και χαμός. Και μετά βγαίνουν στα μπουζούκια. Αυτό ήταν χθες. Παραμονή πάνε και προσκυνάνε. Γίνεται κοσμοσυρωή, χαμός. Είναι πανέμορφα βέβαια. Πολύ όμορφη εμπειρία. Ειδικά όταν έρχονται και οι Αμερικάνοι και οι Αυστραλοί κάθε καλοκαίρι και πανικός, πολύ κόσμο, πολύ κόσμο. Εν τω μεταξύ η εκκλησία είναι μέσα σε μια σπηλιά, είναι πανέμορφα και αν η επόμενη βάφτιση γίνει στην Κάλυμνο, που πολύ πιθανόν, θα γίνει σίγουρα εκεί. Πρέπει να σας πάω και εκεί. Χθες λοιπόν είχε μπουζούκια στην Κάλυμνο το Μακρόπουλο, ο οποίος έχω πάει και τον έχω δει από κοντά, είναι φανταστικός. Ήταν πάλι Άγιος Παντελέμωνας, αλλά πριν περίπου 5 χρόνια. Μπορεί και παραπάνω, 6. Και ήταν πολύ καλός, δηλαδή από τότε, από το live του τον εκτίμησα. Πόσο καλός είναι, πόσο κέφι έχει, πόσο κέφι φέρνει, γιατί είναι σοβαρός άνθρωπος, μετρημένος, αλλά δεν ξέρω, μ' άρεσε πάρα πολύ. Από όσους δηλαδή έχουν έρθει στην Κάλυμνο, αυτός μ' άρεσε από τους καλύτερους, μη σου πω ο καλύτερος. Και τον έχω αγαπήσει από τότε και ζήλεψα να σου πω την αλήθεια, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, το πήρε 2 μέρες με το ζόρι και τώρα σήμερα μου το ζήτησε μόνος του. Αυτό κάτι σημαίνει. Περίμενε! Να σε πιέσε τώρα. Μωρό μου, πώς νιώθεις όταν το πίνεις, αντικειμενικά. Ωραία. Τι ωραία, πες με αυτά που μου έλεγες. Ποια. Υπερένταση μου λέει. Υπερένταση. Ναι. Τι εννοείς υπερένταση, σου δίνει ενέργεια. Αυτό ξέρω. Υπερένταση. Αλλά άμα έχεις ενέργεια, πρέπει και κάπου να τη βγάλεις. Drink it easy. Τι. Γιάννη μου, είδες πόσο ωραίο είναι και καθαρό το δωμάτιο και τακτοποιημένο, πόσο πιο ωραία παίζεις. Πολύ ωραία παίζεις έτσι. Θα το κρατήσουμε έτσι καθαρό, τι λες. Αυτό εδώ είναι το σκεύασμα που πίνει ο Νίκος από την Ελέρ, το Mind Master. Είναι για εγρήγορση του σώματος και του νου. Έφτιαξα ένα τοστάκι τώρα με γαλοπούλα, τυρί και Φιλαδέλφια και έχω βάλει το μικρό για ύπνο, περιμένω να κοιμηθεί. Έπλυνα το μπαλκόνι, μάζεψα τα ρούχα και τώρα περιμένουνε ένα σκουβάς με ρούχα για να τα τακτοποιήσω και να τα διπλώσω και ένας για να τα απλώσω.
Εν τω μεταξύ σήμερα ξύπνησα 10 παρα 10, τυχαία, άρον άρον, 10 η ώρα είχα μάθημα οδήγησης, χαμός, γύρισα, πήραμε το μικρό και όλα καλά, κάτσαμε, είδαμε και λίγο τη γιαγιά του Νίκου. Σηκώνεται. Μόλις κοιμηθεί, θέλω να σας κάνω ένα unboxing από κάτι δωράκια που έλαβα σήμερα από μια συνδρομήτρια, η οποία μένει και εκείνη στο Ηράκλειο και μου έστειλε ένα κουτί με χειροποίητα πράγματα, τα οποία θα τα δούμε μαζί όμως. Λάμπη. Δεν πιστεύω να... Αμέσως να ορμήσεις. Κανόνισε. Κανόνισε να σε ξανακάνω μπάνιο. Λοιπόν, ο Γιάννης κοιμήθηκε. Και τώρα θα σας κάνω το unboxing. Αλλά πρώτα θα φάω το φρούτο μου, γιατί πεινάω. Πεινάω, παιδιά. Με έχει πιάσει αυτές τις μέρες. Και χθες δεν έφαγα και πολύ, όπως ξέρετε. Και σήμερα με έχει πιάσει. Λοιπόν, εδώ έχουμε την κούτα. Είναι λοιπόν από την κλικιά μου την Κατερίνα, η οποία θέλησε να μου κάνει αυτό το δώρο και είπα να σας το δείξω. Γράφει by Nina. Ορίστε. Θα σας βάλω κάτω στο κουτάκι της περιγραφής το Facebook και το Instagram για να μπορέσετε να τη βρείτε σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει κάτι από αυτά. Η κοπέλα μου είπε δεν με νοιάζει να το δείξει στο YouTube, αλλά εγώ θέλησα να το δείξω. Είναι λοιπόν χειροποίητες δημιουργίες από φυλλό αλλά και από τσιμέντο. Και βλέπω τώρα εδώ πρώτο αυτό το πολύ όμορφο. Α, είναι από πίσω εδώ. Εδώ είναι από μπροστά. Τέλειο. Να το βάλω κάπου να το σώσω βέβαια από τα χεράκια του Γιάννη μου. Αλλά είναι πολύ ωραίο. Πολύ γλυκό. Λέει home και είναι από τσιμέντο. Μετά, με τυχαία σειρά τώρα. Είναι πολύ καλά συσκευασμένα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί αλλιώς κινδυνεύουν. Αυτό εδώ το γλαστράκι. Γλύκα. Είναι ψεύτικο κακτάκι. Και αυτό από τσιμέντο πρέπει να είναι, αλλά είναι πολύ προσεγμένο. Πολύ λίγο. Αυτό είναι ένα κυροπήγιο στο ίδιο στυλ. Οπότε μάλλον παίρνουν δίπλα-δίπλα. Κεράκι και κακτάκι. Και άλλο κακτάκι. Τέλειο είναι αυτό. Είναι να έχεις μια ωραία αυλή, ρε παιδί μου, και να μην έχεις παιδιά και να το βάλεις πάνω στο τραπέζι σου, στην αυλή σου. Είναι φανταστικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και είναι χειροποίητα. Φαίνεται τέλεια, τέλεια. Είναι σαν εργοστασίο, αλλά είναι όλα χειροποίητα. Αυτό είναι για να βάλεις το στυλό σου. Ταιριάζει άψογο στο δωμάτιό μου. Είναι γκρι. Πες. Είναι φανταστικό. Είναι ίδιο με τα χαλιά που έχω στο δωμάτιό μου. Τα καλοκαιρινά. Θα το βάλω στο κομοδίνο μου αυτό. Φανταστικό. Πες εδώ ένα διακοσμητικό. Σου έρχεται να το φας στην κυριολεξία. Είναι φανταστικό. Δεν ξέρω αν επειδή πεινάω. Πω πω. Είναι τέλειο. Θα το βάλω στο δωμάτιο του Γιάννη, κάπου ψηλά φυσικά. Φανταστικό. Κάβετε γιατί. Δες εδώ. Δες εδώ λεπτομέρεια. Είναι σαν μια τούρτα. Και έχει πάνω ήον σοκολάτα, κίτερ σοκολάτα, έχει ένα καρύδι, μπισκότα, ωραίο. Είναι φανταστικό. Τα λιγουρεύομαι τώρα. Δες. Και μπορείς να βάλεις μέσα ό,τι θέλεις.
Είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας, είναι βαρύ. Τέλεια. Δεν τελειώσαμε εδώ όμως. Μου έχει και δύο ακόμα μικρά δωράκια. Το ένα μου λέει πάνω ότι είναι για τα κλειδιά μου και είναι ένα μπρελόκ σε σχήμα μπισκότο για σκυλάκια και γράφει λάμπης. Θα το δώσω στον Νίκο. Δες εδώ. Και αυτό δεν φαίνεται στην κάμερα, πρέπει να το ανοίξω. Και αυτό είναι ακόμα ένα μπρελόκ, το οποίο είναι μπισκότο Παπαδοπούλου. Και το δείχνω πριν στον Νίκο, γιατί μόνο αυτά δύο είχαν έτσι στην αρχή, που ήταν πάνω-πάνω. Και μου λέει τρώγεται. Λέω όχι. Δες, με την καρδούλα είναι πάρα πολύ προσεγμένο και αυτό. Και αυτό θα μπορούσε να μπει και στο κολάρι που λάβει, έτσι. Θα μπορούσε, αλλά φοβάμαι μην το χαλάσει και δεν θα το κάνω. Είναι στην κυριολεξία σαν μπισκότο. Και λέει λάμπης. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μπήκες στον κόπο να μου στείλεις αυτά τα υπέροχα δωράκια που τα έχεις φτιάξει ήδη με πάρα πολύ κόπο. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και θα βρείτε όλοι στο κουτάκι της περιγραφής τις πληροφορίες της Κατερίνας. Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει, γιατί μπορείτε να βρείτε πανέμορφα πράγματα και για το σπίτι σας και για δωράκι, αλλά και για βάφτιση ή για γάμο, για στολισμό ή για μπομπονιέρες. Σε ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα. Και τώρα θα συνεχίσω το φαγητό μου. Έχω λυσάξει σήμερα. Έχω φάει και το πρωί με το που ξύπνησα, δηλαδή λέω δεν πειράζει, 5 λεπτά θα αργήσω στο μάθημα για να φάω το παγωτό. Γιατί μου είχε πάρει ο Νίκος 2 παγωτά χθες, ένα για το μεσημέρι και ένα για το βράδυ, και εγώ το βραδινό δεν το έφαγα. Και το έφαγα σήμερα το πρωί, αυτό το λάκτερ πυραυλάκι, όπως καταλαβαίνεις, φανταστικό. Και έφαγα αυτό που λες το πρωί. Λάμπη, αυτό είναι της μαμάς. Και μετά στη γιαγιά του Νίκου έφαγα και ένα κουλούρι. Πήρε με το ποδήλατο. Μετά από πολύ καιρό, αλλά νομίζω ότι τώρα είναι η πιο σωστή ώρα. Θα πάμε να παίξουμε με τα παιδάκια. Σ' αρέσει το ποδήλατό σου? Ε? Γιάννη, έλα να δεις το μωρό, έλα. Έλα να δεις το μωρό πως κάνει. Αδιαφορία, εντελώς. Έχουμε εδώ ένα καλό ήσυχο μωρό. Ήσυχο μωρό. Λες να έχω κι εγώ ήσυχο μωρό, να με λυπηθεί ο Θεούλης και να μου στείλει ένα μωράκι σαν και σένα. Λοιπόν, αυτό το vlog έφτασε στο τέλος του, όπως και η μέρα μας. Και εγώ θα πάω να φτιάξω λίγο τα μαλλιά μου, γιατί όταν είναι χάλια τα μαλλιά μου, είμαι και εγώ χάλια, ψυχολογικά. Συνδέονται άμεσα μεταξύ τους, οπότε για να έχω μια πιο παραγωγική επόμενη μέρα, θα τα περιποιηθώ λιγάκι για να νιώθω καλύτερα. Πλακία σας φαίνεται και όμως λειτουργεί. Αν περιποιηθείτε λίγο τον εαυτό σας, θα είστε πάρα πολύ παραγωγικές μετά. Γιατί βλέπω ότι στα βίντεο τώρα τελευταία κοιμάμαι όρθια. Και εντάξει, όχι ότι έχω κάτι ψυχολογικά, απλώς
Δεν ξέρω, είμαι πεσμένη γενικότερα, σωματικά και ψυχολογικά, χωρίς κάποιο λόγο συγκεκριμένο, απλώς ίσως λόγω της εγκυμοσύνης. Αυτά. Μου κάνει κάτι καμπανεβάσματα συγκεκριμένη εγκυμοσύνη. Με έχει ταλαιπωρήσει, αλλά δεν πειράζει, αξίζει ο κόπος. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν, πάρα πολύ σύντομα, με επόμενο βιντεάκι. Σας φιλώ γλυκά. Μουά.